Πώς βλέπεις την επιλογή σου ως αρχηγός αντίπαλης ομάδας από τον Διονύση? Όπως την είδα από την αρχή. Ήταν, νομίζω, ήταν μια στρατηγική επιλογή, γιατί ήξερα ότι δεν ήξερα τη δοκιμασία, δεν μιλάω πολύ καλά γλώσσα και μπορούσα να έχω κάνει και εγώ το ίδιο, μήπως, δεν ξέρω. Έξυπνη είναι επιλογή, δηλαδή. Ναι, σίγουρο, σίγουρο. Διονύση, πώς είδες την επιλογή σου? Δυνατός παίχτης, δυνατός αντίπαλος, στρατηγική σημασία στην επιλογή. Okay. Σε παιχνίδι μας, σεφ. Θα έβαζες τον Τζιοβάνι αρχηγό όποια και αν ήταν η δοκιμασία? Εννοείται, σεφ. Άσε, ρε. Τον θεωρώ έναν από τους πολύ δυνατούς αντιπάλους. Γι' αυτό και τον επέλεξα. Μαρίνα, πώς φάνηκε η επιλογή? Μια χαρά, στρατηγική ήταν. Όλα καλά νομίζω πήγαν στην ομαδική. Θα ήθελες να είσαι εσύ αρχηγός? Δεν θα είχα πρόβλημα, αλλά δεν νομίζω και να με διάλεγε ποτέ. Γιατί? Γιατί είπε τους δυνατούς. Οπότε εμένα δεν με θεωρεί δυνατή, οπότε δεν θα με διάλεγε. Ο Διονύσης τώρα γιατί να διαλέξει τη Μαρίνα? Δύο φορές την έχει ανταγωνιστεί σε ασύλια και όλοι θυμόμαστε τι έγινε. Δεν είχε και πολύ τύχη. Τζαμάλ. Εγώ δεν θεωρώ πως είχε κάποιο πλεονέκτημα. Γιατί ο Τζιοβάνι δεν ήταν μόνος του. Είχε τον Παύλο δίπλα. Εγώ ναι, μεν μίλαγα για το πιάτο και με τον Τζιοβάνι, αλλά μετά μίλαγα και με τον Παύλο. Νομίζω μια χαρά μιλάει και ο Τζιοβάνι, μια χαρά συνοηθήκαμε. Mm. Υπήρχε και ο Παύλος που το βοήθαγε. Οπότε όλα μια χαρά. Έτσι το πήγε στα μπούθα. Αυτό. Αυτό ακριβώς. Στρατηγική. Ποιον θα διάλεγε, ας πούμε? Όχι ο Παύλος. Ο Παύλος ήταν δίπλα του. Παυλάρε. Ο τρομερά ψύχρεμος. Ναι. Σωστά. Πάνω απ' όλα. Το κρύο αίμα. Πάνω απ' όλα. Τι ήθελες, Παυλίτο? Πάντως, ήταν όντως, ήταν πολύ καλό. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να μην μιλάει καλά τη γλώσσα, αλλά ήξερε τι να πει. Ήταν πολύ καλός στο επικοινωνιακό κομμάτι. Δεν ήταν ότι... Γιάννους. Σεφ, να πω λίγο κάτι. Λέμε συνέχεια στρατηγική. Εγώ λίγο διαφωνώ με αυτό. Αν θέλεις να τους κάνεις κακό, βάζεις τον πιο αδύναμο μάγειρα αρχηγό, που θα είναι μόνος του, που θα πρέπει να... Όχι να τους κάνεις κακό, να τους αποδυναμώσεις. Αυτό, λέμε, να τους κάνεις κακό. Αυτή την έννοια, ναι, συγγνώμη, ήταν λάθος η έκφραση κακό. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι στρατηγική το να βάλεις τον δυνατό μάγειρα για αρχηγό. Στρατηγική είναι το να βάλεις τον αδύναμο. Δεν απάντησε εκείνη την ώρα στην Ανούς, γιατί δεν ήθελα να δώσω συνέχεια σε όλη την κατάσταση, ότι απλά υπόθηκε η γνώμη μου από εμένα, όπως εγώ πιστεύω και θεωρώ ότι έγινε το κομμάτι της στρατηγικής αυτό και δεν το θεωρώ λάθος. Η γκριμάτσα μου στα λεγόμενα της Ανούς δεν προήλθε γιατί ήμουν αντίθετος στα λεγόμενα της. Προήλθε γιατί συμφώνησα απόλυτα, αλλά ήμουν αντίθετος στα λεγόμενα της Μαρίνας για άλλη μια φορά. Ακόμα και από εκεί πέρα που είναι σε μια άλλη ομάδα και από εκεί προσπαθεί να σπείρει διχονία, γι' αυτό είναι στην άλλη ομάδα και δεν είναι σε εμάς. Και γι' αυτό δεν θα βγει ποτέ της αρχηγός σε καμία ομάδα. Θα είναι μια ζωή έτσι όπως είναι τώρα. Κανένας δεν την εμπιστεύεται μαγειρικά πια, ούτε σαν άνθρωπο, ούτε σαν οτιδήποτε. Αν θέλαμε να βλάψουμε την μπλε, θα βάζαμε τη Μαρίνα αρχηγό. Τέλος!